διαδικασία είναι αυτή, τώρα την αποφασίσαμε. Σας παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ελάτε κοντά σε ένα μικρόφωνο για να μιλήσετε. Ένα συνάδελφο να παρακολουθήσει τη θέση του στην κυρία Σπίνο. Εδώ και 1,5 μήνα, περίπου 40 μέρες τώρα πάνε, ζούμε εφιαλτικές στιγμές. Δεν έχουμε βρει λύση, μάλλον σε κάτι αρκετά θα μπορούσε να γίνει απλοποιημένο. Θα αρχίσω πρώτα με την πρόταση, όχι πρόταση. Μάθαμε, τουλάχιστον μας εισηγήθηκε κάποια στιγμή προφορικά ο Δήμαρχος προς εμάς. Και μετά στον τύπο, για το θέμα του πλατανίου. Αυτό ήταν η τελευταία πρόταση που είχαμε, στο οποίο υπήρχε πρώτα έκθεση του ΟΣΚ για την ακαταλληλότητα ως προς στο θέμα εκπαιδευτικής χρήσης του κτηρίου. Αυτό το κτίριο έκλεισε περίπου το 2009. Για την αρχή, ναι, 2 Φεβρουάριο του 2009 είναι, του ΟΣΚ, είναι το τεχνικό υπηρεσιό, συγγνώμη, δεν είναι σχέση. Οι τεχνικές υπηρεσίες έχουν απαντήσει μετά την αυτοψία του ΟΣΚ ως προς την ακαταλληλότερη εκπαιδευτική χρήση, ότι χρειάζεται ριζική επέμβαση, ειδική μελέτη πρώτα με διαγνωστικό στάδιο και μετά να γίνουν πλέον οι επισκευές, ότι είναι ιδιωτικό του ΠΑΚΟΥ, ότι θα έχει υψηλό κόστος και έχει και άλλα προβλήματα. Από τον ΟΣΚ είναι ότι υπήρχε μια. Υπήρχαν σοβαρά προβλήματα. Διαγώνια διαπερίς ομή που προκαλεί αποκαθίζηση. Δεν έχει αποχέτευση. Θεωρούμε λοιπόν ότι αυτό, σαν λύση που προτάθηκε, είναι μια άκρη λύση. Τουλάχιστον για θέμα σύντομης, όλα επισκεπάζονται, δεν λέμε αυτό. Αλλά αυτή τη στιγμή θα χρειαστεί πολύ χρόνο και πολύ χρήμα για αυτό το συγκεκριμένο κτίριο που έχει προταθεί. Στις εισηγήσεις της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας που είχαν έρθει κοντά μας για να βοηθήσουν τις εισηγήσεις, ο κύριος Βασιλιάδης είναι κάθετος. Καταρχήν, συγγνώμη, είχαμε μόνο μία επίσημη μέχρι και τώρα πρόταση από τις τεχνικές υπηρεσίες, στην οποία εισηγείται για το πρώτο γυμνάσιο. Εμείς θέλουμε να σας πούμε ότι δεν είμαστε ερωτημένοι με το πρώτο γυμνάσιο και τον κύριο Βλάχο. Με τα παιδιά μας είμαστε ερωτημένοι και θέλουμε να έχουμε ένα ασφαλές χώρο κατάλληλο για τα παιδιά μας. Από εκεί και πέρα, εισήγηση του κυρίου Μεσάρη, ο οποίος θεωρούμε ότι παραπλανήθηκε, γιατί δεν έλαβε γνώση της έκθεσης του ΟΣΚ και τα έκθεση των τεχνικών υπηρεσιών που υπήρχαν προς τον ΟΣΚ, ως προς την κατάσταση του συγκεκριμένου κτηρίου. Ο κύριος Βασιλιάδης, ξεκάθαρος, προτείνει το σαν μοναδική μεταστέγαση του ετώμου δημοτικού σχολείου μας στο πρώτο γυμνάσιο. Και ο κύριος Παπαδομαρκάκης, στην εισήγησή του, είχε βάλει και τις δύο λύσεις, όπου όμως είχε κάνει λάθος ή δεν είχε ενημερωθεί ότι αυτό δεν είναι δημόσιο κτίριο, όπως αναφέρει, και ότι δεν είναι ότι χρειάζεται ελάχιστο χρόνο επισκευών στο κτίριο, όπως αναφέρει μέσα στην εισήγησή του. Από εκεί και πέρα, θα θέλαμε να δείξουμε και τις φωτογραφίες που έχουμε του Πλατανίου, για να ξέρει και ο κόσμος περίπου για ποιον μιλάμε. Από εκεί και πέρα, η μόνη επίσημη, όπως λέμε, πρόταση είναι το τεχνικό υπηρεσιών στον πρώτο γυμνάσιο, όπου μπαίνει να γίνεται διάσταση του σχολείου μας, στο οποίο σαφώς επιμένουν και οι δύο εισηγητές, πρωτοβάθμιση και δευτεροβάθμιση, καθώς και ο διευθυντής κ. Μεσάρης, και η λύση που έχει του Πλατανίου, που πρέπει να τονίσουμε ότι θεωρείται διάσπαση. Γιατί δεν χωράει όλο το κτίριο από το σχολείο εκεί, θα μπορούσε να πάει 7 αίθουσες, συν 2 στο 6ο καινούργιο Πλατανίου που υπάρχει, στο 6ο δημοτικό. Να σας δείξουμε λίγο και την κατάσταση, γιατί ο κόσμος μάλλον είναι πάρα πληροφορημένος προς το έντονο σχολείο μας, το οποίο είναι πάρα πολύ μιας πολύ καλής κατασκευής. Αυτή τη στιγμή
Το πρόβλημα που υφιστάμεθα είναι ότι ο Ευολάβος, σε συνεννόηση βέβαια με τον κύριο του Εύρου και τις τυπικές υπηρεσίες, μπήκε στο τμήμα στο οποίο θα λειτουργούσαμε σαν σχολείο αυτή τη στιγμή. Έγινε αποξήνωση της μόνωσης της Ταράτσας, με αποτέλεσμα είναι γυμνό αυτή τη στιγμή από πάνω το κτίριο και είναι διατεθειμένο στις καιρικές συνθήκες. Αυτό είναι το πρόβλημα του εδώ μας σχολείου, του δημοτικού μας. Δεν έχει κανένα άλλο πρόβλημα την ώρα. Κυρία Σμίνου, έχετε περάσει τα 5 λεπτά. Θέλω να περάσετε στην πρότασή σας. Λίγο την τα είδα. Όπου παίρνουμε πάρα πολύ μικρό χώρο. Όπως ξέρουμε περίπου στην κύρια είσοδο, του μπάσκετ είναι από εδώ. Δεν ζητάμε καν την αυλή του μπάσκετ. Είναι στο μονοπάτι. Νομίζω ότι μιλάτε για την τηλεόραση και όχι για εμάς. Ναι, μάλλον για να τα εντάξει, μπορείτε να δώσετε μια συνέντευξη τύπου και να τα πείτε αυτά τα πράγματα. Είναι τόσο εύκολο. Εδώ είναι πολιτικό όργανο. Πρέπει να πάρω μια πολιτική απόφαση. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, περιοριστείτε στην πρότασή σας. Κι άλλες δύο αίθουσες απάνω, όπου μας είπαν ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί, εφόσον χρησιμοποιείται από γυμνασίο, η πρωτοβάθμια δεν απαγορεύει τα παιδιά του δημοτικού να χρησιμοποιούν απάνω το χώρο λόγω της σκάλας που έχουμε. Και επίσης, υπάρχει ΦΕΤ που λέει ότι δεν απαγορεύεται η συστέραση, και αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί το ξέρετε όμως μάλλον, δεν απαγορεύεται η συστέραση και η συλλειτουργία σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εφόσον και όσον ο άγριος χώρος, σε περίπτωση συστέραση και συλλειτουργία σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, πρέπει για κάθε μονάδα να υπάρχει ιδιαίτερη αυλή όπου υπάρχει σε αυτή τη λύση που προτείνει οι παιδικές υπηρεσίες, ανεξάρτητη και μόνιμα χωρισμένη μία από την άλλη. Έτσι. Και έχουμε και διαφορετικές εισόδους. Δεν ενοχλούμε καθόλου δηλαδή, τα παιδιά του γυμνασίου, είμαστε απομονωμένοι. Στη λύση τουλάχιστον τη μέχρι τώρα επίσημη από τις παιδικές υπηρεσίες. Σας παρακαλώ, ολοκληρώστε κυρία Σμίνου, γιατί έχετε 8 λεπτά που μιλάτε. Αυτά ακούστηκαν. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Ολοκληρώστε την πρότασή σας, σας παρακαλώ. Έχετε το λόγο για ένα λεπτό μετά. Θα λυπάμαι πολύ, θα σας διακόψω. Δεν του έδειξαν τις αίθουσες, τις δύο αίθουσες καλλιτεχνικών, ούτε την αίθουσα τεχνολογίας, καθώς δεν του έδειξαν ούτε το ΠΡΟΚΑΤ, το οποίο θα χρησιμοποιούσαμε ως τουλάχιστον μία αίθουσα διδασκαλίας. Και έκανε την εισήγησή του χωρίς αυτές τις υποδείξεις. Αυτά, τελείωσα. Δεν η πρότασή μας είναι ότι περιμένουμε από εσάς να πάμε σε ένα χώρο ασφαλή σύντομα και να προχωρήσει και το έργο του εδώ. Ευχαριστούμε πολύ. Τώρα...